Πρέπει να σε αρέσει πολύ η μουσική, γιατί ό,τι κομμάτι παίζει, το ξέρει απ' έξω και να κατατάει. Α, κάνω πάρα πολύ lip-sync εγώ, δεν ξέρω γιατί. Ωραίο είναι αυτό. Πες μας πού πηγαίνει σήμερα, Νίκη Κόλλια. Λοιπόν, Ντουμπάι θέλατε, Ντουμπάι θα πάρετε. Ντουμπάι, Ντουμπάι, ό,τι θέλει να πούμε ο πελάτης, πώς θα γίνει τώρα. Λοιπόν, είναι ένα event το οποίο όντως έχω πάει, λέγεται The Dubai Makeup Masterclass and Fashion Cruise. Μάλιστα. Το οποίο ήταν ένα all day event από το πολύ πρωί κιόλας, που μας έπαιρνε όντως ένα yacht, μας πήγαινε στα Jumeirah Islands τέλος πάντων που έχουν φτιάξει εκεί, ένα ξενοδοχείο, γινόντουσαν masterclass από τρεις διαφορετικούς make-up artists διεθνούς εμβέλειας. Κάναμε εκεί πέρα το μαθημά μας, μετά πηγαίναμε για ένα κοκτέιλ. Γινόταν και ένα μικρό fashion show τύπου με τις κοπέλες που είχε προηγηθεί το class. Και μετά ξαναμπαίναμε στο γιοτ και πήγαμε στα σπίτια μας. Μωρ, τι ωραίο που περνάτε εκεί στο Ντουμπάι. Καλά ήταν. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Αυτό. Και είχα πάει όντως έτσι, σχεδόν έτσι, με μερικές έτσι μικροαλλαγούλες. Αλλά είχα πάει έτσι. Ωραία. Και επειδή είχε πάει έτσι, που μας το έχει πει δύο φορές, να το πω άλλη κι εγώ άλλη μία τρίτη, για να το εμπεδώσουν τα κορίτσια, τώρα θα πρέπει και να βαθμολογήσουν. Και μην ξεχνάτε, είχε πάει έτσι. Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ, Νίκη, ότι τους άρεσε πάρα πολύ το Ντουμπάι. Έτσι νομίζω και εγώ. Εγώ νομίζω ότι τους άρεσε πάρα πολύ. Τώρα πέρα από την πλάκα, το γεγονός ότι το έχεις κάνει αυτό πραγματικά και έχεις πάει και έτσι. Έτσι. Χριστίνα. Σε κανένα masterclass όλου του πλανήτη Γη δεν πάνε ντυμένοι απλά και μελινό. Πρόσεξε, άσε με να το ολοκληρώσω. Το ντύσιμο το λατρεύω, είναι στα χρώματά μου, είναι τα υφάσματά μου, πεθαίνω, το λατρεύω. Βγάζω τσάντα και παπούτσι, βγάζει μάτι. Αν ήθελες αυτό το brand, θα μπορούσες να το βάλεις με πιο διακριτικό τρόπο. Okay. Τραβάνε το βλέμμα, δεν το συζητάμε, αλλά για masterclass. Okay. Δηλαδή νιώθω ότι με προσβάλλεις. Χριστίνα μου! Δεν σηκώνω κουβέντα. Έχεις πάει στα masterclass όλου του κόσμου. Όλο του πλανήτη Γη στα masterclass, επειδή ακολουθώ από το προφίλ της δουλειάς μου. Όλοι λινό πουθενά. Δηλαδή με λινό δεν μπαίνω. Ακολουθώ πολλά masterclass, είτε στο κομμάτι του make-up, είτε στο κομμάτι των ημιμόνιμων τατουάζ, είτε φρυδιών ματιών χιλιών, πάνε κοστούμάτι, πάνε πιο σοβαροί, κυρίως με το συγγνώμη, άκουσες ότι θα ανέβουμε στο γιοτ, θα πάμε για πρωινό και σε θα... Σε ποιο masterclass ανεβαίνουμε Χάνη, σε γιοτ. Χάνη, έχω πάει σε αυτό το masterclass. Είμαι έτσι να το προφείλες. Ήταν και αυτή εκεί, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι άλλο να πει. Θα το ψάξω, θα στο δείξω σε λίγο. Δεν θα το ξεχάσω. Χριστίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Άλλο, ναι. Είναι, με όλο θα το σεβασμό. Θα το δείξω σε λίγο. Ναι, αμφισβητείς ότι η κοπέλα έχει ζήσει αυτό που λέει. Τι να σου πω τώρα, θα μου πεις αν έχω πάει όχι. Αμφισβητώ το θέμα που έχει φέρει. Το masterclass με αυτό το ντύσιμο, όχι, παιδιά. Οκ, οκ. Όντως έχει πάει. Όχι, πέρα από αυτό που έχω φωτογραφίες, που... έχω βίντεο. Άμα μπορώ, άμα μου επιτρέπετε να μιλήσω. Αν σου επιτρέπω, ναι, 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 ναι. Επειδή έτυχε πρόσφατα και είδα μια κοπέλα που κάνει μακιγιάζ, όντως υπήρχε, έκανε ένα, τέλος πάντων, ένα βιντεάκι σύντομο και είπε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία μας πήρε, μας πήγε εκεί, μας πήγε για brands, τέλος πάντων πήγαμε όντως, κάναμε τα μαθήματα. Υπήρχε και Ελληνίδα εκεί, συγγνώμη που σε διακόπτω, μπορεί ναι, να λέμε την ίδια. Είναι μετά. Που είναι Θεσσαλονικιά. Παιδιά, να σας πω δηλαδή, κάτι. Όχι, έχω ξαναδεί στη ζωή μου masterclass. Δεν έχεις δει, αλλά αυτά συμβαίνουν. Καθόμαστε τώρα και αναρωνόμαστε σε κάτι που είναι πραγματικά αστείο, δεδομένου ότι η κοπέλα, αυτή εδώ, που τη λένε Νίκη Κόλλια, έχει πάει και έχει παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πράγμα. Εντάξει, ντυμένη με λινό μου φαίνεται... Ξέρει η κοπέλα. Άκου τώρα να δεις, θα σου πω εγώ. Ναι. Εγώ θα σου πω το μέσο όρο που είναι 2,2 και εσύ θα πας μπροστά στους κριτές.